Γυαλιά καρφιά έγιναν Ρώσοι και Σέρβοι στην Ουκρανία. Μας κακοποιούν, παραπονιέται Σέρβος εθελοντής μαχητής. Ένα μέλος της ομάδας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, παραπονέθηκε στον Ρώσο ηγέτη αναφορικά με την κακομεταχείριση, ακόμη και κακοποίηση που αντιμετωπίζουν οι Σέρβοι εθελοντές μαχητές στην βόρεια στρατιωτική περιφέρεια του Ρωσικού στρατού, αναφέρει νέο άρθρο της ρωσικής Avia Pro. Πιο αναλυτικά, ο Σέρβος Ντέγιαν Μπέριτς, ο οποίος αποτελεί μέλος της ομάδας του Βλαντιμίρ Πούτιν, μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σέρβοι εθελοντές που κατατάχθηκαν στο 119ο αερομεταφερόμενο σύνταγμα Ριάζαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, αφότου έλαβαν άδεια από τον ίδιο τον Ρώσο Πρόεδρο, Σέρβοι ξεκίνησαν να μετακινούνται στη Ρωσία για να υπηρετήσουν στην μονάδα Λύκος. Ωστόσο, και πάντα σύμφωνα με τον Μπέριτς, η ηγεσία του Ρωσικού Συντάγματος κακομεταχειρίζεται τους Σέρβους μαχητές, αποκαλώντας τους γύφτους και μη παρέχοντάς τους ιατρική φροντίδα. Τα λεγόμενα του Μπέριτς, μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες, δημοσιεύθηκαν από δημοσιογράφους της Μπάζα, αναφέρει η Avia Pro. Ο Μπέριτς τόνισε πως πριν την πρωτοχρονιά, οι Σέρβοι έλαβαν εντολή να επιτεθούν Ουκρανικές θέσεις, ωστόσο τους δόθηκε μόνο περιορισμένη ποσότητα πυρομαχικών. Κατ' επέκταση, ο Σέρβος καταγγέλει πως οι συμπατριώτες του στάλθηκαν στο μέτωπο χωρίς τα απαραίτητα όπλα, ουσιαστικά σε μία αποστολή αυτοκτονίας. Η διοίκηση του συντάγματος προέτρεψε τους Σέρβους μαχητές να βρουν τον απαραίτητο οπλισμό στο πεδίο της μάχης, εξήγησε ο Μπέριτς. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, οι Σέρβοι εθελοντές λέγεται πως ζήτησαν την μεταφορά τους σε άλλη μονάδα του Ρωσικού στρατού. Ο Μπέριτς ανέφερε πως η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν οι Ρώσοι πήραν τα όπλα των Σέρβων μαχητών, τους κατηγόρησαν για εγκλήματα πολέμου και έπειτα τους έδιωξαν από τα χαρακώματά τους. Τους απαγόρευσαν να πλησιάζουν την κουζίνα, απειλώντας τους ότι θα τους φυλακίσουν, θα τους ξυλοκοπήσουν ή θα τους εκτελέσουν. Δεδομένων όλων των παραπάνω, ο Σέρβος απευθύνθηκε στο γραφείο του στρατιωτικού εισαγγελέα Ντονιέτσκ και στην στρατιωτική διοίκηση της Τσετσενίας για να ζητήσει μεταφορά των Σέρβων στρατιωτών στο επίλεκτο σώμα Αχμάτ του Τσετσενικού στρατού. Εκεί ο Μπέριτς εξέφρασε τις ανησυχίες τους για τις ζωές των Σέρβων που έφτασαν στη Ρωσία, ενώ κατηγόρησε την διοίκηση του 119ου Συντάγματος πως εργάζονταν κατά τα συμφέροντα του Ρωσικού στρατού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.